Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη σκοτεινή δράση της ΜΚΙΟ Κιβωτός του Κόσμου που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και δείχνουν την κρυφή και πολυετή κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος νεαρών αλλά και ανήλικων παιδιών που διέμεναν σε δομές της οργάνωσης. Όλα ξεκίνησαν από την καταγγελία ενός νεαρού 19 ετών σήμερα για σεξουαλική κακοποίηση από υπάλληλο σε δομή της Κιβωτού του Κόσμου πριν μερικά χρόνια, όταν ήταν φιλοξενούμενος της δομής. Τα περιστατικά αυτά ξεκίνησαν να εκτιλήσονται σε βάρος του πριν 2 χρόνια, όπως καταγγέλει. Οι μαρτυρίες συγκλονίζουν. 3 νέοι άνθρωποι, ένας άνδρας 27 ετών, μία 20χρονη κοπέλα και μία νεαρή, η οποία βρισκόταν σε δομή στοιχείο, μιλούν για τιμωρίες, φόβο, παιδική εργασία, έλλειψη φαγητού και φροντίδας, ξύλο, απομόνωση από την οικογένεια και σεξουαλική παρενόχληση. Και αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ο 27χρονος και η κοπέλα από τη δομή της Χίου περιγράφουν επίσης πως αναγκάζονταν τα παιδιά να λένε ψέματα στους δημοσιογράφους όταν πήγαιναν στις δομές και αν δεν το έκαναν τους περίμενε τιμωρία. Ταυτόχρονα διχάζει ο ρόλος του πατέρα Αντώνιου, αφού όπως καταγγέλουν τα διάφορα παιδιά γνώριζε και έκανε τα στραβά μάτια. Ο ίδιος βέβαια ερωτώμενος σε πρωινή εκπομπή για το πρόσωπο που έκανε την καταγγελία και αν κατά τη γνώμη του πρόκειται για εκδικητική συμπεριφορά, ο πατήρ Αντώνιος είπε ότι πάει το μυαλό μου κάπου, σε κάποια από τα παιδιά που ενηλικιώθηκαν και έφυγαν. Δεν είμαι σίγουρος, είπε. Το γνωρίζετε, πατέρ Αντώνη, εσείς? Δεν ξέρω για ποιο μιλάτε. Δηλαδή έγινε μια καταγγελία στην Κιβωτό του Κόσμου που η οποία βγήκε στη δημοσιότητα χωρίς εσείς να είστε ενήμερος για ποιο παιδί μιλάμε για να καταλάβετε. Για το 19χρονο αγόρι μιλάμε. Για το 19χρονο αγόρι. Ναι, δεν ξέρουμε το όνομά του, το επίθετό του, όλα αυτά. Συγγνώμη, δηλαδή, έγινε μια καταγγελία χωρίς να πάτε μετά εσείς να ρωτήσετε ποιος έχει κάνει αυτή την καταγγελία. Το έχουμε πάρει τηλέφωνο και ζητήσαμε περαιτέρω στοιχεία και μέχρι τώρα δεν έχουμε. Συγγνώμη, προχθές Τετάρτη, το 19χρονο σήμερα παιδί, καταγγέλει όλα αυτά στην υποδιεύθυνση ανηλίκων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια επώνυμη καταγγελία στην υποδιεύθυνση ανηλίκων. Από εκεί, εσείς που είστε η κορυφή αυτού του έργου όλα αυτά τα χρόνια, δεν σας μίλησε κανένας, δεν σας κάλεσε κανείς? Όχι, δεν με κάλεσε. Μάλιστα. Ο ίδιος σε δηλώσεις του δηλώνει απόλυτη άγνοια για την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου σε δομή της Κιβωτού του Κόσμου. Όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει ούτε την ταυτότητα του φερόμενου θύματος, ούτε αυτή του φερόμενου δράστη. Υποστήριξε δε ότι τις καταγγελίες τις μάθαμε από δημοσίευμα. Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Στη συνέχεια, ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου υπονόησε ότι οι καταγγελίες είναι αποκύημα της φαντασίας των φερόμενων θυμάτων. Χαρακτηριστικά είπε, εμείς φιλοξενούμε παιδιά που δεν είναι τα συνηθισμένα. Είναι παιδιά από παραβατικές οικογένειες που έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα τους, που δεν ήξεραν από όρια που ήθελαν να παραβατούν. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μας συγχωρέσουν ότι πήραμε τη θέση του φυσικού τους γονιού. Ο εφιάλτης που περιέγραψε ο πρώην τρόφιμος σε δομές της Κιβωτού αρχίζει από τα 15 του χρόνια και πίσω από τις αναφορές κρύβεται πρόσωπο το οποίο εργάζεται στη μη κερδοσκοπική οργάνωση. Όπως υποστήριξε, ο συγκεκριμένος άνδρας τον έπεισε να μετακινηθεί από την Αθήνα σε δομές της επαρχίας με το πρόσχημα της δίθεν οικονομικής στήριξης. Εκεί άρχισε να ασελγεί σε βάρος του και να του συμπεριφέρεται με υποτιμητικό τρόπο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο 19χρονος σήμερα νεαρός, ο καταγγελόμενος τον εκβίαζε απειλώντας τον πως αν μιλούσε θα έκοβε τις παροχές του οργανισμού στα μέλη της οικογένειάς του. Ένας πρώην υπάλληλος της δομής της Κιβωτού του Κόσμου στο Βόλο είχε ήδη καταγγείλει επώνυμα από τον Αύγουστο ξυλοδαρμούς ανηλίκων, ανεβάζοντας την καταγγελία του και στο λογαριασμό του στο Facebook. Ο λόγος για τον πρωταθλητή ελεύθερης κατάθεσης Χρόνη Χλίτσιο, ο οποίος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στις 3 Αυγούστου, τρία παιδιά έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού σε υπόγειο χώρο του παραρτήματος από στέλεχος του οργανισμού. Όταν ενημέρωσαν τον αθλητή που εργαζόταν στη δομή, εκείνος απευθύνθηκε στις αρχές. Υποστήριξε μάλιστα στην αναρτησή του πως όταν γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προβεί σε καταγγελία, του ανακοινώθηκε η απόλυσή του. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ενημερώθηκα από τον υπεύθυνο παιδαγωγών της δομής τηλεφωνικά ότι απολύθηκα με το αιτιολογικό ότι με τις πράξεις μου παρασύρω και άλλους συναδέλφους σε ανάλογες κινήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τον Αύγουστο είχε υπάρξει καταγγελία για ξυλοδαρμό ανηλίκων σε δομή της Κιβωτού, για την οποία υπήρξε επίσης εισαγγελική παρέμβαση.
Συγκεκριμένα, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε με αφορμή την καταγγελία πρώην εργαζόμενου στην Κιβωτό του Κόσμου ότι στη δομή Δημηνίου, στέλεχος της δομής από την Αθήνα, χτύπησε 3 φιλοξενούμενα παιδιά. Ο εισαγγελέας υπηρεσίας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν ευσταθεί η καταγγελία και τελέστηκε το αδίκημά της, σωματικής βλάβης κατά αδύναμων προσώπων, σε βαθμό πλημελήματος. Η Κιβωτός του Κόσμου με ανακοίνωσή της διαβεβαιώνει ότι δεν έχει γνώση των καταγγελόμενων περιστατικών, ούτε των γεγονότων, ούτε των προσώπων που αναφέρονται στα δημοσιεύματα αυτά.